Και μια που μιλάμε για κορονοϊό, να πάμε να δούμε το κρούσμα κορονοϊού σε σούπερ μάρκετ εδώ στην Θεσσαλονίκη. Το σούπερ μάρκετ της, του ομίλου Σκλαβενίτη, στα δυτικά, στην περιοχή της Ηλιούπολης. Στο Ράδιο Θεσσαλονίκη μίλησε ο πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Σκλαβενίτη στη Βόρεια Ελλάδα, ο κύριος Ήλιας Τζιώνας, καθώς μετά από τον συνάδελφό τους που νόσησε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, το κατάστημα σήμερα δεν άνοιξε, θα γίνουν οι απαραίτητοι καθαρισμοί και θα ανοίξει αύριο, με τους εργαζόμενους να ζητάνε να μπουν και οι 35 εργαζόμενοι του σούπερ μάρκετ σε καραντίνα 14 ημερών και όχι μόνο όσοι θεωρήθηκαν στενή επαφή του εργαζόμενου. Ας ακούσουμε τον πρόεδρο του Σωματείου, τον κύριο Ηλία Τζιώνα. Είναι ένα κατάστημα της εταιρείας Σκλαβενίτης στην περιοχή Ηλιούπολης, στην Ωρεοκάστρου. Ένα συνάδελφος ανέβασε πυρετό το Σάββατο το βράδυ, προσήλθε στο νοσοκομείο αναφοράς στο Παπαγεωργίου, έκανε το τεστ, την Κυριακή πήγε στο νοσοκομείο, έκανε το τεστ, βγήκε θετικός και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται με υψηλό πυρετό. Το ουσιαστικό βέβαια είναι ότι η εταιρεία επικαλούμενη τις οδηγίες του ΕΟΔΗ αρνείται να βγάλει καραντίνα το σύνολο του προσωπικού, θεωρώντας και βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΗ ότι δεν είναι το σύνολο των εργαζομένων στενή επαφή. Για μας είναι δεδομένο ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι στην επαφή, γιατί την ημέρα, το Σάββατο, την Παρασκευή, την Πέμπτη, την Τετάρτη, την Τρίτη, πολύ πιθανόν ο ίδιος ή οι άλλοι που ήρθαν σε στενή επαφή μαζί του να είναι, για μας αποτελούν όλοι στενή επαφή. Πόσοι εργαζόμενοι βρίσκονται στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ? 35 εργαζόμενοι περίπου. Και πόσους έβγαλε σε καραντίνα η εταιρεία? Αυτή τη στιγμή μιλάει για 7-8 εργαζόμενους. Και από εκεί πέρα και δεν μιλάμε για ένα χώρο το οποίο επιμερίζεται σε γραφεία, τα οποία απέχουν. Είναι ένας ενίος χώρος. Σε είναι ποιο τραγικό. Τμήμα δούλευε ο εργαζόμενος? Στον ανεφοδιασμό τροφίμων. Στα ράφια, κοινώς. Άρα θα μπορούσε να έχει επαφή και με τους πολίτες. Προφανώς, βέβαια, είχε επαφή και με πολίτες. Οι ενέργειες που έχει προχωρήσει η εταιρεία που έχει ανακοινώσει σε εμάς στο σωματείο είναι ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα κάνουν το τεστ και βγαίνουν σε καραντίνα αυτοί που θεωρούνται στενή επαφή. Κατά την λογική του ΕΟΔΗ ή της ίδιας. Το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό σήμερα? Μόνο για σήμερα. Και θα ανοίξει αύριο μετά από σχετική απολύμανση? Ναι, μετά από σχετική απολύμανση που θα γίνει σήμερα θα ανοίξει αύριο. Εμείς δεν ζητάμε να κλείσει το κατάστημα για 14 ημέρες. Εμείς ζητάμε οι εργαζόμενοι να βγουν σε καραντίνα για 14 ημέρες, να καλευθούν στο ακέραιο οι αποδοχές τους, να γίνει τεστ σε όλους τους εργαζόμενους με έξοδα της εταιρείας, όπως και από την αρχή της καραντίνας έχουμε ζητήσει να γίνονται προληπτικά τεστ στο σύνολο των εργαζομένων, πράγμα που η εταιρεία το αρνείται γιατί προφανώς κοστίζει, και το κατάστημα αφού απολυμανθεί να λειτουργήσει με προσωπικό που δεν ήταν στο συγκεκριμένο κατάστημα. Τώρα θα μεταφέρει προσωπικό από όλα καταστήματα. Θα προσλάβει. Αυτό ας το λύσει η εταιρεία. Ήταν ο Ηλίας Τζιώνας, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Σκλαβενίτη στη Βόρεια Ελλάδα, για το κατάστημα που εμφάνισε κρούσμα κορονοϊού στην περιοχή της Ηλιούπολης. Σήμερα κλειστό, αύριο ανοίγει κανονικά και τα αιτήματα των εργαζομένων. Και οι εργαζόμενοι θα προσέλθουν μετά από τεστ στην εργασία τους ξανά.